παίζει να είναι ένα από τα χειρότερα ντέρμπι που έχεις δει στη ζωή σου. Ευτυχώς εσύ είχες φάει κοτοπουλάκι με πατάτες το μεσημέρι και εγώ ψαράκι και δεν μας πήρε ο ύπνος γιατί δεν είχαμε βαρύνει. Αν είχα φάει τίποτα άλλο, στη σουίτα θα είχα γύρει. Τι συμπεράσματα για το μέλλον, δηλαδή για την τελευταία σειρά των αγώνων, μπορεί να βγάλει κανείς από ένα τόσο κακό παιχνίδι? Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Η πρώτη απάντηση που έδωσαν οι ποδοσφαιριστές είναι ότι όλη αυτή η ψυχική προετοιμασία που έγινε, το ντοπάρισμα μέσα σε εισαγωγικά που έγινε πριν από αυτό το παιχνίδι, τελικά δεν τους έκανε καλό. Τους έβαλε παραπάνω βάρος, με συνέπεια να μην βρίσκουν καθαρό μυαλό και να μην έχουν αποφασιστικότητα. Το καθαρό μυαλό τους έλειψε στις μεταξύ τους συνεργασίες, με το επίπεδο της ενδοεπικοινωνίας να είναι χειρότερο συγκριτικά με το μέσο όρο, με τις συνεργασίες να μην βγαίνουν γιατί οι ποδοσφαιριστές έπαιρναν κακές αποφάσεις ή σε λάθος χρόνο ή μετά από μια κακή μεταξύ τους συνεννόηση, και όλο αυτό δεν ευνόησε την ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ανέπτυξε τον διπλάσιο αριθμό επιθέσεων, οργανωμένων επιθέσεων, συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Λόγω της έλλειψης του καθαρού μυαλού, η ΑΕΚ είχε πολύ χαμηλό ποσοστό, περίπου το μισό από το συνηθισμένο ποσοστό που έχει στην ολοκλήρωση των επιθέσεων. Δηλαδή έπεσε στο 12,5% όταν ο μέσος όρος της είναι περίπου στο 24%. Το δεύτερο που της έλειψε ήταν η αποφασιστικότητα των ποδοσφαιριστών για να αναλάβουν την ευθύνη. Ειδικά στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού, η ΑΕΚ βρέθηκε να κάνει επιθέσεις και να έχει 3 και 4 ποδοσφαιριστές μέσα στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, και εκεί έβλεπες παίκτες που ο ένας έδινε την μπάλα στον άλλο σαν να του έδινε την ευθύνη της εκτέλεσης, γιατί δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη να εκτελέσει, να ολοκληρώσει μια επίθεση, πιθανόν επειδή σκεφτόταν ότι μπορεί μαζί με την αστοχία να πηγαίνει και το ανάθεμα. Και αυτό είναι κάτι που είχε γίνει φανερό στην ΑΕΚ προτού την αναλάβουν ο Σωκράτης Σοφριδόπουλος με τον Ηλία Κυριακίδη. Η ΑΕΚ πήρε ένα φιλί ζωής, αφενός επειδή δεν έχασε και αφετέρου επειδή έχασε ο Άρης από τον Ολυμπιακό. Όμως προκειμένου να τα καταφέρει, δηλαδή να κάνει τις νίκες που τις χρειάζονται προκειμένου να καταφέρει να κρατήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, πρέπει να παίξει με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Και αυτό δεν είναι πολύ απλό, γιατί ούτε η ψυχή ούτε η αγωνιστική νοοτροπία εκπαιδεύονται από έναν προπονητή. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε στο Ολυμπιακό Στάδιο το βασικό όπλο που έχει παρουσιάσει στην διάρκεια των play-offs, την καλή αμυντική του λειτουργία και αυτή την εμπιστοσύνη που έχει η ίδια η ομάδα στην ικανότητά της να αμήνεται. Σε ένα απόγευμα που δεν του βγήκε τίποτα στο δημιουργικό κομμάτι στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός ακουμπούσε σε αυτή την ηρεμία που του μεταδίδει η αμυντική του λειτουργία. Ήταν η ασφάλειά του αυτό και κατάφερε να διαχειριστεί όλη την πίεση που προσπάθησε να του ασκήσει η ΑΕΚ. Στο κομμάτι της ανάπτυξης του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε σημαντικές αδυναμίες, κυρίως γιατί είχε έξω από το παιχνίδι τους κεντρικούς μέσους του. Στο δεύτερο ημίχρονο, που βελτιώθηκε σε αυτό το κομμάτι με τις αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα δεκάλεπτο κατά του οποίου τη διάρκεια σημείωσε και αξιόλογες ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα ήταν ένα ντέρμπι χωρίς κλασικές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός από αυτό το match παίρνει αυτή την εμπιστοσύνη που του δίνει η σκέψη ότι ακόμη και όταν δεν κάνει πολλά με όρους δημιουργικούς, μπορεί να είναι ήσυχος ότι έχει πια το χαρακτήρα για να διαχειρίζεται τις καταστάσεις του παιχνιδιού, να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να μην θολώνει και έτσι να μην χάνει τα παιχνίδια. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν έχασε, είναι ότι δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες. Και αυτό σε αυτή την τελευταία ευθεία του πρωταθλήματος και εν όψη και του τελικού του κυπέλου, είναι μια πολύ χρήσιμη παράσταση για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Για την ΑΕΚ λες ότι χρειάζεται, το έχει πολύ ανάγκη η ατομική ποιότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά, τα ατομικά στοιχεία, τα ατομικά γνωρίσματα, ο εγωισμός κάποιων ποδοσφαιριστών, ότι μπορεί να καλύψει ένα μέρος του ελλείμματος που έχει και σε προσωπικότητα και σε αγωνιστική νοοτροπία, σε νοοτροπία νικητή. Εδώ δηλαδή την ΑΕΚ χρειάζεται κάποιος από τους ποδοσφαιριστές ή κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές να την πάρουν από το χέρι. Στα δικά μου μάτια, απόντος του Αραούχο, οι μόνοι που μπορούν να κάνουν τη δουλειά στο κομμάτι της επίθεσης
είναι ο Άμραμπατ και ο Κριχόβιακ. Ο Παναθηναϊκός, αν έπρεπε τώρα να βάλω ένα στοίχημα σχετικά με το αν θα καταφέρει ή όχι να κρατήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα έλεγα ότι όσα μας έχει δείξει στα playoffs σε συνέχεια των προηγουμένων δημιουργούν την αίσθηση ότι τον σχηματίζει το χαρακτήρα του νικητή για να μπορεί να επικρατεί όταν αγωνίζεται υποπίεση, δηλαδή με το βάρος της απέτησης να πετύχει τον στόχο του. Αυτό είναι που σου δείχνει και γι' αυτό άλλωστε όταν κοιτάζεις τη μεγάλη εικόνα, από τη μία πλευρά βλέπεις μια ομάδα που εξελίσσεται και από την άλλη βλέπεις ένα σύνολο που δεν κατάφερε ποτέ στη διάρκεια της σεζόν να γίνει ομάδα. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά!